Εδώ είμαστε για το τελευταίο μέρος λοιπόν της εκπομπής μας και την αθλητική σας ενημέρωση. Ο Μάνος Βαϊδάκης είναι εδώ. Καλό μεσημέρι, Μάνο. Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με τον Πλατανιά και με την περιβόητη υπόθεση για τον προστατικό που έγινε την περασμένη Δευτέρα στον αγώνα του Πλατανιά κόντρα στον Ολυμπιακό, την φάση του 81ου λεπτού, με πρωταγωνιστή τον Κουλιμπαλή και ένα αντικείμενο από την κερκίδα των Ερυθρολεύκων Οπαδών. Εχθές έγινε γνωστό ότι ο Ολυμπιακός κλήθηκε σε απολογία για το συγκεκριμένο περιστατικό και μάλιστα με βάση ένα άρθρο το οποίο προβλέπει την τιμωρία του Ολυμπιακού με βαρύ πρόσωπο που φτάνει σε 70.000 ευρώ, αλλά και τιμωρία της έδρας για μία έως δύο αγωνιστικές. Άλλο Ολυμπιακός, εφόσον αποδεχτεί βεβαίως κάτι τέτοιο, επειδή είναι υπότροπος για συμπεριφορά οπαδών του σε ένα άλλο εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος στην Βέρεια, τότε μπορεί να τιμωρηθεί μέχρι και με τέσσερις αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών. Ο Ολυμπιακός απαντάει στην κλήση του αθλητικού δικαστή με χθεσινή του ανακοίνωση, ενώ σήμερα το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό Sport FM της Αθήνας ο πρόεδρος ΠΑΕ Πλατανιάς, κ. Μαθιουλάκης, μίλησε για το συγκεκριμένο περιστατικό, αναφέρθηκε και για τον αγώνα αλλά και όλα τα όσα συζητιώνται τις τελευταίες μέρες. Πάμε στο σχετικό βίντεο να τα δούμε όλα αυτά. Με το οποίο ο διαιτητής θα έπρεπε να διακόψει το παιχνίδι με τον Πλατανιά, κλήθηκε σε απολογία ο Ολυμπιακός. Η Πειθαρχική Επιτροπή της Σούπερ Λίγκας με τη σκλήση απολογία δείχνει ότι ο διαιτητής Πάδας θα έπρεπε να έχει διακόψει το παιχνίδι της περασμένης Δευτέρας σε περιβόλια για το περιστατικό με τον Κουλιμπαλή. Ο αθλητικός δικαστής στην ανακοίνωση σκλήσης σε απολογία για την Παρασκευή το μεσημέρι δεν επικαλείται ούτε το φύλλο αγώνα ούτε την έκθεση παρατηρητή της Σούπερ Λίγκ. Γεγονός που σημαίνει ότι το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί πουθενά παρά μόνο το βίντεο του αγώνα. Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει ποινή τιμωρίας της έδρας από 1 έως 2 αγωνιστικές και πρόστιμο από 40 έως 70.000 ευρώ. Προβλεπόμενη ποινή που σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. Αυτό αφορά τον Ολυμπιακό γιατί έχει τιμωρηθεί για ρήψη καπνογόνων στον εκτός έδρας αγώνα με τη Βέρεια. Το συγκεκριμένο άρθρο κάνει λόγο για ρήψη φωτοβολίδας ευθείας βολής ή αντικειμένου που δύναται να προκαλέσει σωματική βλάβη σε όλους όσους νόμιμα ευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο και για οριστική διακοπή του αγώνα χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Να σημειωθεί πάντως ότι οι δικηγόροι έχουν απεργία μέχρι και την Παρασκευή, κάτι που σημαίνει ότι εκτός απρόπτου η απολογία θα αναβληθεί για τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Ο Ολυμπιακός σε αυτήν την περίπτωση δεν θα εκτίσει την όποια τιμωρία στον αγώνα κυπέλου με τον Αστέρα Τρίπολης την ερχόμενη Τετάρτη, με τα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια να είναι με ΠΑΟΚ, Ατρόμητο, Βέρεια και Παναθηναϊκό, ενώ μεσολαβεί και ο ημιτελικός του κυπέλου. Εν τω μεταξύ, λίγο αργότερα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κλήση της απολογία και αναφέρει πως δεν υπήρξε καμία ρήψη αντικειμένου που να θέτει σε κίνδυνο τη σωματική κυριότητα ποδοσφαιριστή ή οποιοδήποτε άλλου προσώπου και πως αυτό προκύπτει από το οπτικοακουστικό υλικό και από τις εκθέσεις των αξιωματούχων του αγώνα. Στον επίλογο της ανακοίνωσης, μάλιστα, η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ αναφέρει ότι σέβεται τις επιταγές του πειθαρχικού κώδικα και πιστεύει στην ακριβοδίκαιη εφαρμογή του με βάση τα πραγματικά γεγονότα και όχι την περιορίωση ατμόσφαιρα που σκοπίμως δημιουργείται από ορισμένους. Εν τω μεταξύ, την Πέμπτη το πρωί, ο πρόεδρος του Πλατανιά, Μανώλης Μαθιουλάκης, μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Sport FM, όπου κλήθηκε να περιγράψει το περιστατικό με τον Κουλιμπαλή. Τονίζοντα παράλληλα ότι είναι παράλογο και εις βάρος ποδοσφαίρου να ασχολείται όλη η Ελλάδα με τον αναπτήρα. Δείχνει ο παίκτης κάτι να τον ενόχλησε. Και έπιασε κάτι από κάτω, εντάξει, και το έδειξε. Ξέρω πολύ καλά όμως, μετά που ρώτησα, ότι από τη μεριά αυτή τη συγκεκριμένη, που ήταν όντως η θύρα 4 που ήταν η οπαδή του Ολυμπιακού, και κατά τη διάρκεια και του ζεστάματος, της προθέρμανσης και τα λοιπά, πάει και πριν τον αγώνα, είχαν πεταχτεί κάποια πράγματα. Φάζονται οι μεγάλοι, την πληρώνουν οι μικροί. Ο Πλατανιές αυτή την ιστορία, ό,τι και να γίνει, το ξαναλέω, εντάξει, δεν έχει καμία δουλειά. Υπάρχει πολιτεία, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχουν κανόνες, υπάρχει διαιτησία κτλ. Εγώ λέω ότι είναι παράλογο και εις βάρος του ποδοσφαίρου να ασχολείται όλη η Ελλάδα σήμερα με τον αναπτήρα του Κουλιμπαλή. Και αυτό που πιστεύω είναι ένα και μοναδικό. Ότι άσχετα με όλα τα υπόλοιπα, τι λένε οι κανονισμοί, τι δεν λένε κτλ. Κτλ. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα κρίνουν άλλοι και δεν είναι δουλειά δική μου. Εγώ θεωρώ, σαν αμερόληπτος παρατηρητής της όλης διαδικασίας, ότι γίνεται πολλή κουβέντα. Εντάξει, μπορεί να είναι επιλείψιμο, μπορεί να μην είναι κτλ. Αυτό θα τα αποφασίσουν άλλοι. Αλλά η κουβέντα για το συγκεκριμένο περιστατικό
Ξέρει, δεν είπανε και πολλά για τον Πλατανιά, γιατί πήρε μια ισοπαλία από τον Ολυμπιακό. Λάθος κάνετε. Λάθος κάνετε. Κύριε Πρόεδρε, λάθος κάνετε. Γράφτηκαν και υπόθηκαν πάρα πολλά και δόθηκε το χειροκρότημα στον Πλατανιά που του αξίζει. Και μάλιστα επισημάνθηκε από όλους, πρώτους εμάς εδώ, πόσο ήταν μεγάλη η μαγιά του Πλατανιά, η αγωνιστική του μαγιά, που την έδειξε μέσα στο γήπεδο, απέναντι στην καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Αλλά είναι δύο διαφορετικά κομμάτια, κύριε Πρόεδρε. Τι να κάνουμε. Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια. Ωραία. Το πρώτο κομμάτι, λοιπόν, αφήστε με να το απολαύσω εγώ. Χαίρομαι. Και το δεύτερο κομμάτι να το διερευνήσουν άνθρωποι που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ούτε η διοίκηση του Πλατανιά, ούτε ο πρόεδρός του. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει αθλητικός δικαστής, ας καλέσει τους μάρτυρες, τους τέτοιους, τους παίκτες κτλ. Αυτό είναι θέμα της αθλητικής δικαιοσύνης. Εκτιμάτε ότι... Τι αν είναι ή δεν είναι παράπτωμα, δεν είναι δική μου δουλειά. Επίσης ο κ. Μαθηλάκης ξεκαθάρισε ότι κανείς φόβος και κανείς τρόμος δεν επικρατεί στο Πλατανιά, όπως ανέφερε κάποιο site την Τετάρτη, απόδειξη η δική του συνέντευξη στο Sport FM, αλλά τόσο του προπονητή και άλλων παικτών την επομένη του αγώνα. Δεν έχει απαγορεύσει κανείς τους παίκτες να μιλάνε, δεν έχουν απαγορεύσει κανείς. Ναι, το έχω διαβάσει και αυτό, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι δυνατόν, όχι γιατί τα διάβασα έξω σε ένα site. Δεν είναι δυνατόν οι παίκτες να μην κάνουν άλλη δουλειά παρά να συζητάνε για το συγκεκριμένο αγώνα, για το συγκεκριμένο παιχνίδι και δηλώσεις γίνανε μετά τον αγώνα. Εντάξει. Και δηλώσεις, και μου φαίνεται και κάποιος παίκτης βγήκε χθες, προχθές, δεν ξέρω τι, και είπε δύο κουβέντες. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε αν ήταν αναπτήρας ή δεν ήταν αναπτήρας, αν έπεσε ή δεν έπεσε κτλ. Κτλ. Οι παίκτες θέλουν την ησυχία τους, έχουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Και το κυριότερο, δεν πρέπει να λένε ότι στον Πλατανιά επικρατεί πανικός, επικρατεί φόβος, κρυβόμαστε, κάνουμε, δείχνουμε κτλ. Εντάξει. Αν κρυβόσαστε, δεν θα βγαίνατε εδώ και δεν σας ζητούσαμε να βγείτε. Επίσης, ο πρόεδρος του Πλατανιά τόνισε και πάλι ότι ο Πλατανιάς δεν είναι εξαρτώμενος από τον Ολυμπιακό, κάτι το οποίο αποδεικνύεται από το αποτέλεσμα του αγώνα της Δευτέρας, τον οποίο οι Πειραιώτες ήθελαν πολύ για να συνεχίσουν τον Νικηφόρο Σιρή τους. Ούτε κρύβομαι, ούτε φοβάμαι κανένα. Και θα πω και ένα πράγμα. Να με ακούσουν όσοι ακούνε το ραδιόφωνο σας αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και σας βγάλαμε για να μιλήσουμε. Εάν ο Πλατανιάς φοβότανε και εξαρτότανε από τον Ολυμπιακό, αφού ο Ολυμπιακός ήθελε τόσο πολύ αυτόν τον αγώνα, θα του τον έδινε. Επίσης, δηλώσεις επί του θέματος έκανε μία μέρα πριν και ο τερματοφύλακας Πλατανιά Δημήτρης Σωτηρίου. Ο κορυφαίος για πολλούς της αναμέτρησης με τους πρωταθλητές Ελλάδος, με δηλώσεις του στη χανιωτική ιστοσελίδα αθλητικό.gr, επεσήμανε ότι ο θόρυβος που έχει ξεσπάσει για την επίμαχη φάση με τον Κουλυμπαλή είναι υπερβολικός. Και ότι η αντίδραση του συμπαίκτη του ήταν περισσότερο μια ενσυκτόδης κίνηση που οφειλόταν στην ένταση της στιγμής. Τονίζει επίσης ότι στον αγώνα που έγινε σε καλό κλίμα δεν τέθηκε σε κίνδυνο η σωματική κυριότητα κάποιου ποδοσφαιριστή. Ελάχιστα πριν το τέλος, πάμε να σας αφήσουμε με τα νέα για τον αυριανό καιρό. Για να δούμε λοιπόν τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για το νησί μας εν ώψη μιας ακόμη κακοκαιρίας, τη συνέχιση μάλλον της κακοκαιρίας. Για να δούμε όμως πιο αναλυτικά. Θα έχουμε επιδείνωση των καιρικών συνθήκων με βροχές σε ολόκληρη την Κρήτη, η θερμοκρασία από 12 έως 13 βαθμούς, η ένταση των ανέμων στα 4 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, αύριο Παρασκευή 22 του μήνα, στα Χανιά ο καιρός θα είναι αρχικά αέθριος, με αυξημένες νεφώσεις και τη θερμοκρασία στους 7 βαθμούς Κελσίου, βαθμία θα υπάρξει επιδείνωση. Θα συνεχιστεί η μέρα με βροχές, η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι τους 12 βαθμούς, η ένταση των ανέμων από 1 έως 5 μποφόρ. Ανάλογος ο καιρός και για το Ρέθυμνο, με γενικά καλό καιρό το πρωί και επιδείνωση στη συνέχεια, η θερμοκρασία από 9 έως 12 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη 2 με 4 μποφόρ. Στο Ηράκλειο αίθριος ο καιρός στις πρωινές ώρες με αυξημένες νεφώσεις και εδώ η θερμοκρασία στους 12 βαθμούς θα ανέβει το μεσημέρι στους 13, θα έχουμε όμως βροχοπτώσεις οι οποίες θα συνεχιστούν και το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 4 μποφόρ. Στον Άγιο Νικόλαο, νεφελώδης αρχικά ο καιρός, στους 9 βαθμούς η θερμοκρασία. Βαθμία επιδεινώνεται με βροχές και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στη μέγιστη τιμή της έως 12 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από 2 έως 4 μποφόρ. Μια ματιά και στη θερμοκρασία ενδεικτικά για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αύριο. Στην Ακριτική Γάβδο από 6 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στις Βρύσες από 7 έως 11, στη Νεάπολη από 9 έως 11, στο Τιμπάκι από 7 έως 15, στη Σιτία από 10 έως 11, στην Ιερά Πέτρα από 10 έως 13, στα Σφακιά από 7 έως 13 και τέλος στην Κάντανο από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου έως 11 βαθμούς Κελσίου αύριο η θερμοκρασία. Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ραντεβού αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι. Ως τότε να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.